Ο διαδρατικός αγωγός φυσικού αερίου παρουσίασε την αγροτική του πρωτοβουλία Ευδόκιμη Γη, ενίσχυση αγροδιατροφικής εκπαίδευσης, που θα υλοποιηθεί και στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο ΤΑΠ θα επενδύσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκπαιδευτικές και εφαρμοσμένες βιοτεχνολογικές δραστηριότητες με στόχο να υποστηρίξει την καλλιέργεια, το μάρκετινγκ και την πώληση ξεχωριστών αγροδιατροφικών προϊόντων ή ποικιλιών που παράγονται τοπικά σε περιοχές κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, όπως μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα, ελιές και ελαιόλαδο, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φασόλια, καρποφόρα δέντρα, πετιμέζι, πιπεριές και κτηνοτροφικά προϊόντα. Όταν λοιπόν μας έγινε η πρόταση από τον κύριο Βλαστό και από τον ΤΑΠ να συνεργαστούμε στο πρόγραμμα αυτό, εμείς όχι μόνο δεχτήκαμε, ενθουσιαστήκαμε. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί ο ΤΑΠ, διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη και υλοποιούν από κοινού η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ. Για τον ΤΑΠ αποτελεί δέσμευση ο σεβασμός στην αξία της γης και της γεωργίας. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και εντάσσονται στα πλαίσια των 4 στρατηγικών αξώνων που έχει θέσει ο ΤΑΠ. Το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη καλύπτει ταυτόχρονα και τους 4 στρατηγικούς μας άξονες. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό προσωπικό της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα προσφέρει στους ωφελουμένους σεμινάρια καθώς και εξατομικευμένη εκπαιδευτική συμβουλευτική σε ό,τι αφορά βέλτιστες καλλιεργητικές μεθόδους, λίπανση, εξοπλισμό κλπ. Ως προς το πρόγραμμα που σήμερα σας παρουσιάζουμε, θα ήθελα να σημειώσω τα εξής. Γνωρίζετε ότι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί για το Ίδρυμα Μποδοσάκη προτεραιότητα εδώ και αρκετό καιρό. Σύμφωνα με τη γνωστή πλέον μελέτη της McKinsey, ο αγροδιατροφικός τομέας συμβάλλει κατά 13% στη γενική απασχόληση και κατά 4% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η μελέτη αυτή επισημαίνει πως με τις κατάλληλες επενδύσεις η συνεισφορά του τομέα στην ελληνική οικονομία θα αντιστοιχεί σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2021, και ενώ μπορούν να δημιουργηθούν έως 140.000 νέες θέσεις εργασίας περίπου. Σημαντικό μέρος της δουλειάς μας είναι οι προτάσεις βέλτιστης τοποθέτησης που θα κάνουμε προς τους ωφελούμενους για το πώς θα βάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις αγορές με βάση έρευνα αγοράς που θα κάνει για το κάθε προϊόν η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, αλλά και σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, όπου όπως θα δούμε παρακάτω μας βοηθάει στο να αναδείξουμε τη διαφοροποίηση των προϊόντων της περιοχής. Πρακτικά, το ΕΚΕΤΑ, όπως αναφέρει προηγουμένως, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας να υποστηρίξει επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγών, αγρότες και γενικά επαγγελματίες γης για να αποτιμήσουν αυτά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, αξιοποιώντας αυτό που για μας είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία, η βιοποικιλότητα που έχουμε στη χώρα μας.